Τα συνεχόμενα lockdown έφεραν νέα δεδομένα στην καθημερινότητά μας, όμως η άρση αυτών έδωσε τη δυνατότητα στη Eurobank σε μια τριήμερη περιοδία εδώ στην Κρήτη να βρεθεί διαζώσεις με τους πελάτες της. Μαζί μας λοιπόν απόψε εδώ, στο στούντιο της Crete TV, στο κεντρικό μας δελτίο, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Eurobank, ο κύριος Σπύρος Βενετσιάνος. Κύριε Βενετσιάνο, καλώς ορίσατε. Χαρά μας που είστε μαζί μας απόψε. Χάρηκα πολύ που είμαι εδώ και θα μιλήσουμε και για την ανάπτυξη, για τις επόμενες καλές μέρες και για τους πελάτες μας που πραγματικά έδωσαν μια σκληρή μάχη. Και διαζώσεις χωρίς τους περιορισμούς του Skype των προηγούμενων μηνών. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, θα σας βάλω κατευθείαν στο κομμάτι της συζήτησης, γιατί σίγουρα οι πολίτες θέλουν και να μάθουν, αλλά και να λύσουν κάποιες απορίες. Ένα σημαντικό ζήτημα αυτή την περίοδο, κύριε Βενετσιάνου, είναι τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Ποιος ο ρόλος των τραπεζών σε αυτόν τον μαραθώνιο, γιατί πραγματικά είναι ένας μαραθώνιος, και ποιες είναι οι δυνατότητες αυτή την περίοδο, την περίοδο της πανδημίας, που προσφέρονται στους οφειλέτες. Κοιτάξτε, το ζήτημα με τα κόκκινα δάνεια έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και όντως είναι όχι μαραθώνιος, υπερμαραθώνιος. Υπερμαραθώνιος. Αυτός λοιπόν ο υπερμαραθώνιος, οι τράπεζες έχουν σιγά σιγά συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να περάσουν στα χέρια των services. Στη Eurobank το καταλάβαμε λίγο νωρίτερα, τα καταφέραμε λίγο νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν αποτελεί το μείζον ζήτημα πλέον, καθώς έχουμε μεταβιβάσει τα περισσότερα τα δύσκολα κόκκινα δάνεια προς τους services και άλλες εταιρείες. Από εκεί και πέρα, το στοίχημα είναι διπλό τώρα. Σίγουρα πρέπει να δοθούν λύσεις για τα κόκκινα δάνεια, ώστε η οικονομία να ξεκινήσει, αλλά εύκολες λύσεις μετά από τόσα χρόνια δεν υπάρχουν, που να είναι εύκολες και για τα δύο μέρη. Βεβαίως. Το ζήτημα λοιπόν τώρα που πρέπει εμείς να προσέξουμε πάρα πολύ είναι με τα κόκκινα δάνεια που ίσως δημιουργηθούν με την πανδημία. Εδώ πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μάθαμε από την προηγούμενη κρίση. Άρα να υποστηρίξουμε έγκαιρα τους πελάτες μας, αυτούς που εμπιστευόμαστε, που τα κατάφεραν τόσο καιρό, να την ξεπεράσουν. Τους ήρωες πελάτες. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για μας αυτή τη στιγμή. Και νομίζουμε αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα. Μάλιστα. Τώρα, το ξέσπασμα της πανδημίας ουσιαστικά βρήκε το τραπεζικό σύστημα της χώρας να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης. Όλοι θυμόμαστε αυτές τις τραγικές στιγμές που βιώσαμε ως οικονομία στην δεκαετή οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή, για το 2021, ποιο είναι το στοίχημα? Κοιτάξτε, το στοίχημα θα ακουστεί αρκετά περίεργο, είναι αναπτυξιακό. Είναι αναπτυξιακό γιατί δεν κοιτάμε την αυριανή ημέρα, δεν κοιτάμε αυτό το καλοκαίρι. Είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, αλλά κοιτάμε πιο μπροστά. Και πιο μπροστά υπάρχουν δύο πολύ καλές συγκυρίες. Η πρώτη θετική συγκυρία είναι η συγκυρία που έχει να κάνει με την αξιοπιστία που έχει αποκτήσει η χώρα. Μάλιστα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνώς, και με την αντιμετώπιση της πανδημίας και ως επιχειρηματικός προορισμός. Σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και τη ρευστότητα που έχουν όλες οι τράπεζες, το στοίχημα πλέον είναι να βρούμε οι τράπεζες, το δημόσιο όλοι μας, τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα συνδράμουμε και εμείς, να μπει χρήμα στην αγορά, όπως λέει ο κόσμος, να κινηθεί η αγορά. Βεβαίως. Ρευστότητα λοιπόν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αγωνία γι' αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι να βρεθούν τα επιχειρηματικά σχέδια, η διάθεση, όρεξη να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Έτσι. Να κάνουμε ανάπτυξη. Τώρα, η Ελλάδα είναι ένας θελητικός προορισμός για επενδύσεις, κύριε Βενετσιάνο. Πώς μπορεί αυτή τη στιγμή το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να ενισχύσει τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, που είναι ένα τεράστιο ζητούμενο και θα τολμήσω να πω και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα? Κοιτάξτε, οι ξένοι σίγουρα ενδιαφέρονται, έρχονται πιο πολύ για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι να ενδιαφέρονται για τον τουριστικό κλάδο που ασχολούμαι πολύ, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Και ήταν μεγάλο και από πέρσι, να σας πω, από το 2020. Το ζήτημα λοιπόν από εδώ και πέρα ποιο είναι? Να φέρει σε επαφή την ελληνική επιχειρηματικότητα με τους ξένους επενδυτές, ο καθένας να κερδίσει εκεί που μπορεί, να συνδυαστούν και να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν έχουμε καμία αγωνία. Είμαστε κοντά και στους Έλληνες και στους ξένους. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε και θα δείτε πολλά πράγματα σύντομα να γίνουν στην Ελλάδα. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης ακούγαμε πολύ συχνά τους ανθρώπους της οικονομίας,
της διευρυμένης ελληνικής οικονομίας ή της τοπικής οικονομίας να λένε ότι η κάθε κρίση μπορεί ενίοτε να γεννήσει και μία ευκαιρία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην κορύμφωση της πανδημίας υπήρξαν στη χώρα μας επενδύσεις που ξεχώρισαν? Κοιτάξτε, η λέξη ευκαιρία πολλές φορές μεταφράζεται από πολλούς ότι θα πάνε σε κάποιον απελπισμένο επιχειρηματία και θα του πάρουν την επιχείρησή του, το ξενοδοχείο του, το μαγαζί του, πυρπαρά. Αυτό εγώ δεν το λέω ευκαιρία. Αυτό όμως που είδαμε και είναι ευκαιρία, γιατί από τις άλλες ευκαιρίες, δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξαν. Έτσι. Και αν υπήρξαν, ήταν λίγες. Η ευκαιρία ήταν ότι είδαμε πολλούς από τους επιχειρηματίες να σκέφτονται την επόμενη μέρα διαφορετικά. Και η επόμενη μέρα διαφορετικά και η ευκαιρία δεν ήταν μόνο να περιποιηθούν το ξενοδοχείο, να κάνουν μια αναβάθμιση, μια επένδυση που είχαμε και από αυτές. Ήταν να σκεφτούν το επιχειρηματικό μοντέλο με τους tour operators. Θα συνεχίσει αυτή η business? Μήπως πρέπει να επενδύσουν σε direct sales, να βγουν κατευθείαν στον πελάτη τους, να καταλάβουν τι θέλει ο πελάτης στο εξωτερικό που θα έρθει στην Κρήτη, μήπως να τον διευκολύνουν με έναν άλλο τρόπο? Ήταν να σκεφτούν το περιβάλλον, την κοινωνική τους ευθύνη. Αυτά λοιπόν τα είδαμε μες στην κρίση και μας κάνουν πάρα πολύ χαρούμενος. Ένα εργαλείο στήριξης για το μέλλον αλλά και τεχνογνωσίας. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί μας έκανε να βρούμε τρόπους πώς θα ελιχθούμε από τις δυσκολίες. Βρισκόσαστε στην Κρήτη, σε μια περιοχή που δέχεται περίπου το 27% των τουριστικών αφήξεων της χώρας. Αυτή τη στιγμή η βαριά μας βιομηχανία, ο τουρισμός, προσπαθεί να κινηθεί μέσα από μεγάλες δυσκολίες στην εποχή της πανδημίας. Και θέλω να σας πω, αν ένας πελάτης της Eurobank έρθει και ζητήσει ρευστότητα, τι δυνατότητες μπορεί να του δώσει αυτή τη στιγμή το χρηματοπιστωτικό σύστημα, γνωρίζοντας ότι εδώ στην Κρήτη έχετε και επαφές με ανθρώπους του τουρισμού? Η αλήθεια είναι γι' αυτό ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να δούμε τι προβλήματα έρθουν. Ήρθαμε να συζητήσουμε την επόμενη μέρα και πώς θα τους βοηθήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για την πανδημία έχει γίνει. Δεν είναι πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε για την πανδημία. Κοιτάμε την επόμενη μέρα λοιπόν. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε τράπεζα και προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχει μια μακροπρόθεσμη στόχευση. Αυτό λοιπόν που ήταν σημαντικό ήταν να τους υποστηρίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Είτε αυτό λέγονταν ρευστότητα για να ξεπεράσει τα ζητήματα Μάλιστα. που έχει κάθε επιχείρηση, είτε αυτό λέγεται συνεχίζουμε την επένδυση. Μέσα στο 20 και το 21, μέσα στην κρίση, 680 νέα δωμάτια χρηματοδοτήθηκαν μόνο από την τράπεζά μας. Και μιλάω μόνο για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που βλέπω εγώ. Που βλέπετε. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι και η τράπεζα συνέχισε, αλλά προφανώς και οι επιχειρηματίες. Γιατί βλέπουν μπροστά, βλέπουν το 2022, το 2023. Δεν λέει κανένας ότι το 2021 θα είναι μια εύκολη Έτσι. Χρονιά. Πρέπει όμως ούτε τις δύσκολες χρονιές να τα βάφουμε εντελώς μαύρα, ούτε τις καλές χρονιές να ξεχνάμε ότι η ζωή έχει και τις κρίσεις της. Η αλήθεια είναι, κύριε Βενετσιάνο, ότι οι επενδύσεις είναι το ζητούμενο, γιατί είναι ο βασικός αιμοδότης μιας σύγχρονης οικονομίας. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ενδιαφέρον των πελατών, είτε για να προχωρήσουν σε μεγάλα επενδυτικά βήματα, είτε για να επεκτείνουν τα ήδη επενδυτικά βήματα που έχουν κάνει? Θεωρώ ότι οι πελάτες συνεχίζουν κανονικά. Σίγουρα, κάποιοι είναι λίγο περισσότερο μουδιασμένοι. Κάποιοι θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Έχουν έρθει όμως και καινούργοι, αρκετοί ξένοι. Και οι τοπικοί βλέπουν, έχοντας το χρόνο να σκεφτούν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, έχουν οραματιστεί πλέον πώς θα εξελιχθεί η επιχείρησή τους τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι που μας κάνει πολύ χαρούμενους, γιατί περάσαμε ήδη 2 μέρες εδώ με τους πελάτες μας και ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και επειδή μιλάμε για τους μεγάλους επενδυτές, υπάρχουν όμως και οι μικρομεσαίοι επενδυτές, αυτοί που έχουν και περιορισμένα κεφάλαια. Πώς μπορεί ένας μικρός επενδυτής να κάνει αυτό το βήμα, να ξεχωρίσει και βεβαίως να αναπτυχθεί, μιας και είναι και το στοίχημα? Η ευθύνη κάθε τράπεζα, συστημικής τράπεζας κυρίως, είναι να μπορέσει να βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές. Κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, σε μέρη όπως η Κρήτη, πρέπει να στηριχθούν. Αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Γιατί είναι και η πλειοψηφία, βεβαίως. Ακριβώς. Άρα πρέπει και εμείς ως τράπεζα να αφουγκραστούμε αυτές τις αλλαγές, να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, με πιο ευέλικτα προϊόντα, και πιστεύω ότι κάθε επιχειρηματίας που έχει ένα επιχειρηματικό πλάνο και
ένα κεφάλαιο να συμμετέχει κι αυτός, θα βρει μια λύση ερχόμενο στην Europa. Ενδεδειγμένη για να μπορεί να εξελιχθεί. Τώρα, πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί η εγχώρια επιδυτική δράση τα επόμενα χρόνια και ποιος είναι ο τομέας που πιστεύει η δική σας τράπεζα ότι έχει μια ξεχωριστή δυναμική για το μέλλον? Ξέρετε, στην Eurobank αγαπάμε πολύ τον τουρισμό. Αγαπάμε όμως πολύ... Και στην Κρήτη αγαπάμε πολύ τον τουρισμό. Άρα υπάρχουν κοινά που μας ενώνουν. Πάρα πολλά. Όμως πρέπει να κοιτάμε όλους τους τομείς. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κοιτάς τον επιχειρηματία, την επιχειρηματική του δράση και ως συστημική τράπεζα να έχεις λύσεις για όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι, υπάρχουν κλάδοι που θα πάνε μπροστά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι επιχειρηματίες που κάνουν απίστευτα πράγματα. Και πρέπει να είμαστε εκεί με ανοιχτά αυτιά και διάθεση να κάνουμε από τα πιο σύνθετα στα πιο απλά. Έτσι. Επειδή είστε ένα κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος της χώρας, με αρκετές περγαμηνές, θα ήταν ατόπιμα να μην σας ρωτήσω για αυτήν την εμβληματική επένδυση που θα εξελιχθεί το προσεχές διάστημα στην πρωτεύουσα και αναφέρομαι βεβαίως στο ελληνικό. Το ελληνικό είναι ένα έργο που το αγαπάω πάρα πολύ προσωπικά. Έχω εργαστεί γι' αυτό πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο που πιστεύω ότι θα αλλάξει την πόλη, την Αθήνα. Οι Αθηναίοι αυτή τη στιγμή αισθάνονται ότι κάπου στην Αθήνα κάτι θα γίνει που δεν τους αφορά. Ίσως είναι κάτι που αφορά κάποιους πολύ πλούσιους, κάποιους ξένους που θα πάρουν κάποια διαμερίσματα. Αυτό που θα καταλάβουν όμως είναι ότι θα έχουν μια διέξοδο εκτός από τις θέσεις εργασίας, εκτός από το πράσινο. Ότι είναι ένας καινούριος προορισμός. Αλλάζει η πόλη. Αυτό θα αρχίσουν να το βιώνουν σιγά σιγά. Είναι μια μικρή πόλη στην ίδια την πόλη με μια πολυπίκυλη δράση από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει στην ελληνική πραγματικότητα. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα προάγγελο για αυτό που θέλουμε να γίνει και εδώ στις Γούρνες. Βεβαίως. Και νομίζω αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το οραματίζονται όλοι οι κριτικοί, όπως μακάρι να υπάρξουν ανάλογα παραδείγματα πέρα από το ελληνικό και τις Γούρνες και σε άλλες περιοχές της χώρας για να δούμε πολλά παράλληλα εμβληματικά έργα. Κύριε Βενετσιάνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε στο κεντρικό μας δελτίο και βεβαίως να σας ευχηθώ και όμορφη παραμονή στο νησί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη η παραμονή μου είναι εξαιρετική και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει έτσι. Χαιρόμαστε. Να είστε καλά λοιπόν.